Ράμος στο κόρνερ. Κεφαλιά έξω από τον Σπρόκελ. Κινείται κοντά στον Στανιμίρ Στόιλοφ. Χρήστο, να δούμε όμως τη φάση. Έγινε λάθος. Για να δούμε εδώ. Το Βουτσίσεβιτς, το σουτ πάνω στον Δημητριεύσκη. Βάζει στο παιχνίδι το Ράμος που έχει καλή γλυκιά σέντρα. Δοκιμάζει τρίπλες, τα καταφέρνει ο Ράμος, περνά από τον κόσμο, γυρίζει και κόρνερ από τον Λαζάρευσκι. Είναι πολύ καλές οι σέντρες που επιχειρεί. Κεφαλιά εδώ, πολύ ωραία, από τον Βουτσίσεβιτς. Να δούμε εδώ τον Ντόμασιτς. Δίνει στο Ρέτζεκ, είναι μεγάλη ευκαιρία, βγήκε και κάλυψε ο τερματοφύλακας. Βουτσίσεβιτς, περνά. Βουτσίσεβιτς, κάνει το σούτ, είναι καλός, το δοκάρι και έξω. Καλοχτυπημένο κεφαλιά πισινή από τον Αγγέλο που ο Κάσιτα, συγγνώμη. Ωραία πάσα του Λαμπάν. Βουτσίσεβιτς μέσα στην περιοχή, έτοιμος για τον γκολ, στο δοκάρι και έξω. Κάνει σούτ ο Βελκόσκι στη θέση του ο Ιβάνκοφ. Την επίθεση τώρα. Μέσα στην περιοχή γίνεται σούτ στα δίχτυα, δυστυχώς. Ο Πέτροβιτς στο 71ο λεπτό ανοίγει το σκορ και η Ραποτνίσκη προηγείται. Υπήρξε μια ολιγορία και ουσιαστικά σημειώθηκε ένα εύκολο γκολ εδώ στο κατέβασμα της μπάλας. Χλιαρό σούτ από τον Μίλοβαν Πέτροβιτς. Καλή φαίνεται η σέντρα, κεφαλιά πάνω από την εστία από τον Αγγέλο. Έτοιμος για το σήκωμα της μπάλας. Ξανά στο Γάλλο. Τώρα γίνεται η μεταβίβαση. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside, αλλά χάνει το σίγουρο γκολ, θα έλεγα. Δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής και βγαίνουν επικίνδυνα στην αντεπίθεση με τον Βελκόσκι. Στην περιοχή το σούτ 0-2. 0-2 η Ραποτνίσκη, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς εξασφαλίζει αποτέλεσμα το οποίο της δίνει τον πρώτο λόγο για πρόκληση. Από αυτή την παλιά και πλέον χωρίς παίχτες στην άμυνα, στον ευνηδιασμό, ο Βελκόσκι κατάφερε και απέφυγε τον Ντόμασιτς, βρήκε και λίγο η μπάλα, είχε και λίγη τύχη και πήγε στην άλλη γωνία από αυτή που περίμενε ο